είμαι συγκινημένος με αυτή την υπογραφή η οποία αφορά στο ποταμό Σίθα, στις εκβολές, ένα μεγάλο έργο το οποίο έχει κατασκευάσει ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους που γνώρισα εδώ στην Κορινθία, ο παλιός δήμαρχος του Δήμου Ξυλοκάστρου, Ευρωστήνης, ο Τάκης Οσκούρας. Έχει κάνει αυτό το έργο, είχαν περάσει κάποια χρόνια, συνοηθήκαμε εδώ με τον Δήμαρχο, ένα έργο το οποίο ξεπερνάει τις 700.000 ευρώ, βασικό έργο για το Σιδηρόκαστρο, για το Ξυλόκαστρο, όπως βασικό έργο είναι και ο Πεφιάς, όπου νομίζω ότι θα τον εγκαινιάσουμε σε λίγες ημέρες από τώρα. Μου το είχε ζητήσει ο Τάκης Οσκούρας, που τον σέβομαι, αναγνωρίζω το σημαντικό του έργο που έχει κάνει στην περιοχή και ειλικρινά χαίρομαι και συγκινούμε ότι αυτό το μεγάλο έργο ερχόμαστε εμείς στη συνέχεια να το στηρίξουμε, να το βελτιώσουμε, να διορθώσουμε τις όποιες ζημίες έχουν υπάρξει μέσα στον χρόνο και τα όποια προβλήματα. Ο εργολάβος είναι καλός, θα αρχίσει άμεσα το έργο, την ανακατασκευή. Τα έργα τα οποία έχουν γίνει στην Κορινθία είναι πάρα πολλά, μέσα στα 3,5 χρόνια. Η Κορινθία δικαιούται πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία έχουν γίνει και πέρα από την αυτονόητη, τις αυτονόητες ευχαριστίες για όλα αυτά προς τους συνεργάτες μου εδώ, θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, έναν άνθρωπο που λιάζεται για το Δήμο του, για το Ξυλόκαστρο, αξιοπρεπή, μη λαϊκιστή, δεν λέει μεγάλες κουβέντες. Χαίρομαι για την γνωριμία και τη συνεργασία μαζί του. Και Νίκο, θέλω να ευχαριστήσω και εσένα, το Διευθυντή Τεχνικών Έργων, τον Νίκο Τολούτα, έναν από τους καλύτερους μηχανικούς που έχουμε, που τον φορτωνόμαστε κι εμείς πολλές φορές, τον πιέζομαι, αλλά η προσφορά του στην Κορινθία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επομένως και οι ευχαριστίες μας προς το πρόσωπό του είναι πολλές. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Έχω πει πολλές φορές ότι στην αυτοδιοίκηση, κατά τη γνώμη μου, δεν μετράνε ούτε οι προθέσεις, ούτε οι υποσχέσεις, μετράνε μόνο τα αποτελέσματα. Η άψογη συνεργασία που έχουμε αυτά τα 3,5 χρόνια με την περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν φέρει πολύ σημαντικά έργα, πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Μία από αυτές είναι αυτή που υπογράφουμε σήμερα, ανάπλαση του πάρκου αναψυχής στην περιοχή του ποταμού Σίθα, και μάλιστα δεν είναι η μοναδική, κύριε Περιφερειάρχα, είναι η δεύτερη. Έχουμε δύο χρηματοδοτήσεις, δύο έργα συνεργασίας περιφέρειας και Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, με μελέτη του Δήμου και χρηματοδότηση της περιφέρειας, και το συνολικό ποσό ανέρχεται στο 1.700.000 για το συγκεκριμένο τόπο. Θέλω να πω επίσης ότι είμαι πανευτυχής και τυχερός, γιατί στην πρώτη μου θητεία ως δήμαρχος βρήκα στο πρόσωπο του κυρίου Παναγιώτη Μίκα έναν άνθρωπο ο οποίος στάθηκε αρρωγός και συμπαραστάτης σε οποιοδήποτε δίκαιο αίτημά μας, και επιμερών σας, κύριε Νίκα, το Ξυλόκαστρο και η Ευρωστήνη έπαψαν να είναι η άγρια δύση της Κορινθίας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Τότε δεν ήταν η άγρια δύση, είναι η ομορφότερη πόλη. Σας ευχαριστώ πάρα έτσι, πάρα πολύ. Η ομορφότερη πόλη, και το πιο μεγάλο έργο είναι ο δρόμος προς τα Τρίκαλα. Προς τα Τρίκαλα. 7 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ χαίρομαι για όλα αυτά. Η Κορινθία είναι ο πιο παραγωγικός νομός, ο νομός ο οποίος φέρνει πλούτο σε ολόκληρη την περιφέρεια Πελοποννήσου και έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από έργα υποδομής, με πρώτο το ζήτημα του νερού. Αυτά τα οποία υποσχέθηκα στον κόσμο προχθές, μεθαύριο, στις 19 του μηνός, περνάνε από Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτά τα οποία καταγράψαμε κάτω ως άμεση αναγκαιότητα παρέμβασης, περνάνε από Περιφερειακό Συμβούλιο και ξεκινάει η διαδικασία των αναθέσεων, ώστε πάρα πολύ γρήγορα, πριν τελειώσει ο μήνας, αυτά να έχουν γίνει πράξη. Ό,τι είπαμε προχθές θα γίνει, κύριε Οικονόμου και κύριε Μητυνιώτη και αγαπητοί φίλοι, Αθηνά και Τάσο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.